ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εφήβη Κωνσταντέλου, στον ήχο ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με το βιβλίο της Μερόπης Σπυροπούλου, ένας ανεμιστήρας οροφής και άλλες ιστορίες από τις εκδόσεις Αργοτερική. Μείνετε κοντά μας. Παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν τον μήλο τον χάρτινο τις ελπίδες μας, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους, με σεκύπους και χρώματα, με λουλούδια ή λάσπη, έναν κόσμο ζουν τα μικρά, τον πιο όμορφο Αρλέτα. Έτσι με κάποια λογοτεχνικά κείμενα ξεκινάει το κυρίως θέμα κάθε κεφαλαίου της Μερόπης Σπυροπούλου. Το επόμενο που θα διαβάσουμε έχει τίτλο «Ένας υπέροχος αγώνας». Κάπως δειλάτης το είχε ζητήσει η αγαπημένη φίλη της Ινανά. «Θα ήθελες να έρθεις το Σάββατο το πρωί μαζί μου στο σχολείο της Δανάης? Διοργανώνουν για πρώτη φορά μια αθλητική ημερίδα και τα παιδιά έχουν μεγάλη χαρά και ανησυχία συγχρόνως. Η λεβεντόκορμη η Δανάη μου που τρέχει καλά θα αγωνιστεί στο δρόμο των 60 μέτρων». Η Μαρία δέχτηκε αμέσως. Ήξερε καλά το πρόβλημα. Η 10χρονη Δανάη είχε γεννηθεί με αυτό που η επιστήμη ονομάζει σύνδρομο Down και πήγαινε σε ένα ειδικό σχολείο. Η φίλη της όμως, παρά το ότι ήταν μια έξυπνη και μορφωμένη γυναίκα, αντιμετώπιζε το πρόβλημα με τα μάτια και την καρδιά της μάνας. Έφτανε δηλαδή στο σημείο να βλέπει λεβεντόκορμη την μικροκαμωμένη κόρη της και να υποστηρίζει ότι η Δανάη έχει μια ιδιαίτερη νοημοσύνη που δεν την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Έχει και εξαιρετικό μουσικό ταλέντο και τα σκιστά της ματάκια της δίνουν έναν ξεχωριστό τύπο. Η Μαρία γνώριζε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών. Ήξερε το πόσο αγαπησιάρικα είναι, πόσο θέλουν να εκδηλώνουν αγάπη σε αυτούς που τους φέρονται καλά και πόσο τους αρέσει η μουσική παρά την όποια νοητική τους υστέρηση. Γι' αυτό της ήταν εύκολο να καταλάβει την αδυναμία και τη στοργή που έχουν γι' αυτά οι γονείς τους. Άκουγε λοιπόν με μεγάλη κατανόηση τους χαρακτηρισμούς της Νανάς για την κορούλα της και χαιρόταν πραγματικά για τα ωραία συναισθήματα που ένιωθε για αυτήν. Έφτασε η μεγάλη μέρα. Ήταν ένα ηλιόλουστο σαββατιάτικο πρωινό όταν με τη φίλη της και με άλλους γονείς κάθισαν στις λίγες κερκίδες του αθλητικού γηπέδου του σχολείου. Σε λίγο άρχισε η παρέλαση των αθλητών και ήταν συγκινητικό να βλέπεις με πόση προσοχή αλλά και με πόση θέληση αυτά τα μικρά παιδιά, όλα με σύνδρομο Down, προσπαθούσαν να συμμορφωθούν προς τα παραγγέλματα των γυμναστών τους και να κρατήσουν το σωστό βηματισμό. Ήταν όμως εξίσου συγκινητικό να βλέπεις τους γονείς να προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσα στα άλλα το δικό τους παιδί και να τους ακούς να σχολιάζουν μεταξύ τους το πόσο ωραία περπατά ο Γιωργάκης τους ή πόσο προσεκτική είναι η σοφούλα τους. Η Νανά καταχαρούμενη αλλά και ανυπόμονη συγχρόνως περίμενε να αρχίσουν τα αγωνίσματα για να καμαρώσει τη Δανάη της να τρέχει. «Νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να έρθει πρώτη», είπε. «Μου έχει εξηγήσει ότι μόνο ένα άλλο κοριτσάκι, η Αλεξία, τρέχει λίγο πιο γρήγορα από αυτήν. Θα δούμε. Αλλά και αν δεν βγει πρώτη δεν πειράζει. Της εξήγησε και το κατάλαβε ότι ο αγώνας είναι που έχει σημασία. Και αυτό νομίζω πως της έδωσε χαρά», είπε και χαμογέλασε με προσμονή που δεν κρυβόταν. «Πολύ καλά έκανες και μπράβο σου», είπε η Μαρία, ελπίζοντας ότι η φίλη της πίστευε πραγματικά αυτό που μόλις είχε πει. Και να που έφτασε η κρίσιμη ώρα. 8 μικρές αθλήτριες πήραν τις θέσεις τους στην αφετηρία της διαδρομής για τον αγώνα δρόμου των 60 μέτρων. Φαίνονταν καλά εξοικειωμένες με τη διαδικασία και μόλις δόθηκε το παράγγελμα άρχισαν να τρέχουν.
Η Δανάη έμοιαζε να προηγείται λίγο, όταν ξαφνικά ένα κοριτσάκι που έτρεχε στην διπλανή της διαδρομή σκόνταψε και έπεσε κάτω. Για κάποια δέκατα του δευτερολέπτου παγώσανε όλες τις κερκίδες και τότε έγινε κάτι απίστευτο και συγκλονιστικό. Η Δανάη που είδε την Αλεξία να πέφτει, γιατί αυτό ήταν το κοριτσάκι που σκόνταψε, σταμάτησε αμέσως και γύρισε πίσω να τη βοηθήσει. Πήραν το σύνθημα και τα άλλα κοριτσάκια και τρέξαν όλα προς την πεσμένη συναθλήτριά τους, που ευτυχώς σηκώθηκε γρήγορα. Λίγο σκονισμένη αλλά χαμογελαστή. Αμέσως, ανά ήταν συνεννοημένοι όλοι, μα όλοι, οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε ένα αυθόρμητο και παρατεταμένο χειροκρότημα. Οι δε γυμναστές έτρεξαν και αγκάλιασαν τη Δανάη και τα άλλα παιδιά με πολλές χαρές και θερμούς επένους για την ωραία πράξη τους και την αλληλεγγύη τους προς την Αλεξία. Αποφάσισαν στη συνέχεια να αναβάλουν για λίγο αργότερα την επανάληψη του αγώνα, ώστε να περιποιηθούν την Αλεξία και να της δώσουν την ευκαιρία να συνέλθει από το πέσιμο. Ήθελαν όμως συγχρόνως να έχουν και τα άλλα παιδιά μια παράταση της μεγάλης χαράς τους, έτσι καθώς άκουγαν τα χειροκροτήματα και τα μπράβο που συνεχίζονταν από τις κερκίδες. Η Νανά, φανερά συγκινημένη, γύρισε στη Μαρία που στεκόταν δίπλα της. «Πώς σου φάνηκε αυτός ο αγώνας?» τη ρώτησε με λίγο βραχνή φωνή. «Ήταν ο πιο υπέροχος αγώνας που έχω δει στη ζωή μου. Τι μεγαλείο συμπεριφοράς ήταν αυτό. Σε ποιον κανονικό αγώνα θα μπορούσε να συμβεί κάτι ανάλογο? Μπράβο στη Δανάη σου και στα άλλα παιδιά», ψιθύρισε εξίσου συγκινημένη και η Μαρία. «Χαίρομαι που το λες, χαίρομαι πραγματικά. Πάω να φέρω να πιούμε ένα χυμό για να συνέλθουμε κι εμείς λίγο, ώσπου να ξαναρχίσει ο αγώνας», είπε και σηκώθηκε. Μένοντας τώρα μόνη, η Μαρία ένιωσε τις σκέψεις της να καλπάζουν ανεξέλεγκτες, θυμήθηκε τη φράση «Μόνο με τα μάτια της καρδιάς βλέπεις καθαρά», το μυστικό που λέει η Αλεπού στο μικρό πρίγκιπα. Ύστερα στο νου της τριφογύρισε η φράση «Σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για να επιδείξουμε ό,τι πλουσιοπάροχα μας δόθηκε, αλλά για να επιδιώξουμε με ψυχή και με κόπο ό,τι δεν μας δόθηκε». Κάπως έτσι την έχει γράψει ο στρατής Δούκας. Είδε τη φίλη της να πλησιάζει. Έλαμπε από χαρά, εισπράττοντας τα πολλά και θερμά συγχαρητήρια που της έδιναν διάφοροι γονείς για τη συμπεριφορά της Δανάης, και η Μαρία αναρωτήθηκε νοερά. Να θυμήθηκε άραγε η Νανά τον πρώτο μακαρισμό από την επί του όρους ομιλία του Χριστού. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Και ακόμα μήπως αυτή η υπέροχη συμπεριφορά της Δανάης και των άλλων παιδιών μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε το γιατί ο Χριστός ήθελε να έρθουν κοντά του τα παιδιά, διότι τούτον εστί η Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνη πάντως, χωρίς αμφιβολία, ποτέ άλλοτε δεν είχε νιώσει τόσο απόλυτα την αλήθεια και τη σημασία αυτών των λόγων. Σίγουρα ένιωσε ακόμα ότι χρωστούσε ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά της στη μικρή, αξιαγάπητη και ξεχωριστή Δανάη. Thank you.
στρατιωτικός ιατρός. Η αντινομία μέσα στη μάχη. Όταν όλοι εξολοθρεύουν, αυτός αντιστέκεται σώζοντας. Γάμα δέλτα Γρηγοράς. Κάποιος έφεδρος Ιταλός ανθιπολοχαγός. Του Αγίου Δημητρίου. Η παρέα που είχε μαζευτεί για να ευχηθεί στον εορτάζοντα οικοδεσπότη κοίταζε με προσμονή τον γεραρό γιατρό που καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού. Γνωρίζαμε όλοι πως ήταν από τους τελευταίους επιζώντες πολεμιστές του έπους του 40 και είχε μόλις ανταποκριθεί στο αίτημά μας να μας διηγηθεί κάποια από τις πολλές σχετικές αναμνήσεις του. Με βλέμμα στοχαστικό και με φωνή σιγανή αλλά σταθερή, εκείνος άρχισε τη διήγησή του. Το χειμώνα του 1941 υπηρετούσα σε ένα ορεινό χειρουργείο στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Ένα δειλινό, μόλις είχε κοπάσει μια άγρια μάχη, βγήκαμε τρέχοντας με ένα νοσοκόμο και δύο τραυματιοφορείς για να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και στη συνέχεια να μεταφέρουμε γρήγορα όσους μπορούσαμε στο πρόχειρο χειρουργείο, όπου άρχισα αμέσως να αντιμετωπίζω τα πιο επίγοντα περιστατικά. Νεαρό γιατροδάκι τότε, είχα κάνει μόνο ένα χρόνο ειδικότητα στην οφθαλμολογία, με τρεμάμενα χέρια, μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανικού και πόνου, προσπαθούσα όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα μπορούσα να σταματήσω τις ακατάσχετες αιμορραγίες, να κλείσω τα πιο εκτεταμένα τραύματα, να ανατάξω κατάγματα, δίνοντας συγχρόνως και βιαστικές εντολές στους νοσοκόμους για επιδέσμους, ορούς και παυσίπονα. Εκείνο που με συγκλώνιζε και με συγκινούσε βαθιά ήταν η αντοχή των τραυματιών στον πόνο. Σε μερικούς ο πόνος ήταν τόσος που κανονικά θα έπρεπε να τους δένουμε πάνω στο φορείο για να μην ξεφύγουν από τα χέρια μας. Και όμως χωρίς να δένονται, χωρίς νάρκωση, σχεδόν χωρίς καν παυσίπονο, δεν έβγαζαν φωνή, δεν φανέρωναν τον πόνο που έσκιζε τα σωθικά τους και μάλιστα μερικοί είχαν και το κουράγιο να μας μιλούν για το πώς τραυματίστηκαν. Κοντοστάθηκε για λίγο ο γιατρός σαν κάτι να σκεφτόταν και σε λίγο συνέχισε. Πρέπει να σας πω και αυτό πριν συνεχίσω την ιστορία που έχω στο νου μου. Θα μου μείνει αλυσμόνητη από τότε η διαπίστωση ότι αυτοί που είχαν το ψυχικό σθένος να θεωρούν ότι το τραύμα τους δεν ήταν τόσο σημαντικό και ας ήταν βαρύτατο, σαν από θαύμα το ξεπερνούσαν και γρήγορα έπαιρναν να καλυτερεύουν. Ενώ υπήρχαν άλλοι που, αν και η κατάστασή τους δεν ήταν τόσο σοβαρή, ο φόβος και η απεσιοδοξία τους επιδείνωνε δυσανάλογα το πρόβλημά τους. Από τότε είναι που κατάλαβα το πόση σημασία έχει για την πορεία του αρρώστου η ψυχολογική του κατάσταση. Να το θυμάστε αυτό, είπε με ένα χαμόγελο γεμάτο νόημα και συνέχισε. Ας είναι. Όχι οι ιατρικές συμβουλές απόψε. Ξαναγυρίζω αμέσως στο ξεχωριστό περιστατικό που θέλω απόψε να σας διηγηθώ. Εκείνο λοιπόν το δειλινό μέσα στην παγωνιά, εγώ ίδρωνα από την αγωνία και την επίγνωση ότι πολλά παλικάρια που βασανίζονταν εκεί μπροστά μου θα μπορούσαν να σωθούν ή να έχουν μικρότερη τελική αναπηρία αν αντιμετωπίζονταν από ένα γιατρό με περισσότερες γνώσεις και με μεγαλύτερη από τη δική μου πείρα χειρουργικής και τραυματιολογίας. Ξαφνικά από ένα φορείο στο βάθος της σκηνής, όπου είχαν μεταφερθεί οι πιο ελαφρά τραυματισμένοι, είδα έναν τραυματία με σκισμένα και ματωμένα ρούχα να σηκώνεται και κουτσένοντας να με πλησιάζει. Συνειδητοποίησα αμέσως πως ήταν Ιταλός. Πριν προλάβω όμως να αρθρώσω λέξη, τον άκουσα να προσπαθεί να μου εξηγήσει κάτι. Ξεχώρισα τη λέξη ιατρός. Και κατάλαβα ότι με κάτι σπασμένα αρχαία ελληνικά, ανακατεμένα με ιταλικά και με αντίστοιχες χειρονομίες, ήθελε να μου πει ότι είναι ιατρός χειρουργός και ότι μπορεί και θέλει να με βοηθήσει. Και αφού ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται χωρίς δεύτερη σκέψη, τόλμησα να επικοινωνήσω αμέσως με το διοικητή της μονάδας μου. «Κύριε διοικητά, έχω εδώ ανάμεσα στους τραυματίες και έναν Ιταλό εχμάλωτο που λέει ότι είναι γιατρός και προσφέρεται να με βοηθήσει στα επίγοντα και βαριά περιστατικά. Τον χρειάζομαι να δεχθώ?» «Αν είναι να σωθούν ζωές, βεβαίως ναι». Έτσι άρχισε με τον Αρίγο μια συνεργασία, αλλά και μια φιλία που θα μου μείνει αξέχαστη. Στους μήνες που ακολούθησαν και μέχρι που αποχαιρετιστήκαμε, μετά από την επίθεση των Γερμανών και την κατάρρευση του μετόπου, χειρουργούσαμε πάντα μαζί επί ώρες ατέλειωτες. Με τα σπασμένα αρχαιοελληνικά του, που είχαν κάπως μετεξελιχθεί σε νέο ελληνικά, και με ό,τι εγώ θυμόμουν από τα λατινικά μου, σε ώρες κάπως πιο ήσυχες, όταν καθόμασταν να πάρουμε μια ανάσα, μπορούσαμε και να κουβεντιάζουμε.
Στην αρχή μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά με τον καιρό όχι μόνο για αυτά. Έτσι έμαθα πως ήταν γιος στρατηγού από το Μιλάνο και είχε σπουδάσει και αποκτήσει ειδικότητα χειρουργού σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, γιατί του άρεσε πολύ να μαθαίνει συνεχώς αλλά και να μεταδίδει γνώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η διάθεσή του με είχε βοηθήσει και εμένα πολύ. Τα ταλαντούχα χέρια του, όπως και όσα με δίδασκε από τη δική του πείρα, με βοήθησαν να γίνομαι συνεχώς καλύτερος και πιστεύω ειλικρινά ότι η συνεργασία μας υπήρξε σωτήρια για πολλούς Έλληνες, αλλά και για αρκετούς τραυματίες Ιταλούς εχμάλωτους. Η αγωνία για τους τραυματίες και η άψοχη συνεργασία μας σε λίγο εξελίχθηκε, όπως είπα, σε μια αληθινή φιλία. Συχνά διεπίστωνα την πηγαία καλοσύνη του που εκδηλωνόταν σε όλη τη συμπεριφορά του, όπως και το ότι πολλές φορές σκεφτόταν ακριβώς όπως εγώ. Ήταν καταδικαστικός για το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνη και δεν δίσταζε να μου εκμυστηρευτεί την απέχθειά του για τον πόλεμο, επισημένοντας την αντίθεση που υπήρχε με την επιστήμη μας. Διότι, όπως έλεγε, η ιατρική έχει σκοπό και αποστολή το «οφελέιν ή μη βλάπτην» και το «σώζειν και ουχή σκοτώνειν ανθρώπους». Είχα όμως παρατηρήσει πως ένας από τους δυο φαντάρους που φρόντισαν την καθαριότητα του χειρουργείου και της σκηνής μας, ένα 20χρονο παιδί, ο Σάκης τύχαινε να μας δει να κουβεντιάζουμε, μας έριχνε κάτι άγρια βλέμματα που θαρρείς έσταζαν φαρμάκι. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις και μια μέρα αποφάσισα να του μιλήσω. «Τι σε στενοχωρεί, βρε παιδί μου, και είσαι όλο μου τρομένος?» «Ε, πώς να με γιατρέ, όταν βλέπω να έχεις γίνει κολλητός με τον φρατέλο σου, τον εχθρό μας. Κάποιο βράδυ στο λέω δεν θα κρατηθώ και την ώρα που κοιμάται θα τον καθαρίσω. Πόλεμο δεν έχουμε?» Πάγωσα. «Πώς να ηρεμήσω αυτό το ανεξέλεγκτο οργισμένο παιδί?» «Έλα μαζί μου», του είπα, «θέλω να δεις κάτι». Παίρνοντας τον σχεδόν από το χέρι, μπήκαμε στον πρόχειρα διαμορφωμένο χώρο που στέγαζε τους πρόσφατα χειρουργημένους τραυματίες. «Τον βλέπεις αυτόν? Αν δεν ήταν ο Αρίγος θα είχε πεθάνει. Και αυτός θα ήταν τώρα χωρίς πόδια. Και αυτός θα είχε χάσει το χέρι του. Και αυτός θα είχε τυφλωθεί και από το άλλο του μάτι. Και αυτός...» «Σταμάτα, γιατρέ, σταμάτα να χαρείς. Τι εννοήσεις είναι αυτά που μου λες? Αυτός ο κολλητός δεν πάβει να είναι ένας παλιοϊταλός. Και αν οι Ρουφιάνοι οι Ιταλοί δεν είχαν αρχίσει τον πόλεμο, αυτό όλα τα παλικάρια μας θα ήταν τώρα μια χαρά στα σπίτια τους με τις μανάδες και τις αγαπητικές τους. Δεν το σκέφτεσαι? Εγώ δεν μπορώ να σας βλέπω να σιγουκουβεντιάζετε σαν παλιόφιλοι. Γίνομαι θηρίο. Στο λέω και ξέρετε. Κάποιο βράδυ που θα κοιμάται θα τον ξεκάνω. Δεν γλιτώνει». Ο γιατρός σώπασε. Σε λίγο σαν να μονολογούσε μουρμούρισε: «Άγριο πράγμα ο πόλεμος. Θηρίο ανήμερο τον κάνει τον άνθρωπο». Η φωνή του ράγισε. Αναστέναξε. Μια σιωπή σεβασμού απλώθηκε στη συντροφιά. Ο Αρίγος τριγυρνούσε στις σκέψεις όλων. Περίμενε με αμίλητη τη συνέχεια, αλλά δεν ερχόταν. Σε λίγο ένας από τους νεότερους της παρέας ρώτησε σιγανά: «Και τι έγινε? Τον ξαναείδατε μήπως από τότε τον Αρίγο, γιατρέ?» Ο γιατρός πήγε κάτι να πει, μα σταμάτησε. Κόβιασε. Με μια εμφανή προσπάθεια, ξεροκαταπίνοντας συνεχώς, κατάφερε τελικώς να πει κάπως βιαστικά, σαν να ήθελε να κλείσει πια αυτή την κουβέντα: «Όχι. Μετά από χρόνια πήγα στο Μιλάνο και τον αναζήτησα στη διεύθυνση που μου είχε δώσει. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μου είπε πως ο Αρίγος δεν γύρισε, σκοτώθηκε στον πόλεμο με την Ελλάδα. Ας είναι αναπαυμένος όπου είναι. Πολλοί χωρίς να το γνωρίζουν του χρωστούν ευγνωμοσύνη και θα έπρεπε να προσεύχονται για την ψυχή του, όπως και εγώ. Καλά ήταν που τον θυμηθήκαμε απόψε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία», είπε σιγά ο γιατρός και σώπασε πάλι. Thank you.
Προχωράμε λίγο παρακάτω. Στο βιβλίο της Μερόπης Σπυροπούλου, ένας ανεμιστήρας οροφής από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη Πάντοτε, ένας άγγελος ρώτησε κάποτε το Θεό: «Πώς θα προστατεύσουμε, Θεέ μου, τα αθώα παιδιά κάτω στη γη?» Και ο Θεός απάντησε: «Έπλασα τη μάνα». Η καρβουνόσκονη. Στο πατρικό σπίτι του Νίκου, η μητέρα του, η Κυραλένη, είχε αρχίσει από το πρωί της προετοιμασίας για την αυριανή γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Τον γιόρταζε πάντα τον άντρα της, τον Κυρμίτσο, το σεβαστό δάσκαλο. Και από το ανοιχτό του σπίτι θα περνούσε για τις ευχές, όπως κάθε χρόνο, όλη η γειτονιά και όχι μόνο. Αν και το τηλέφωνο έπαιρνε φωτιά από το πρωί, πολλοί παλιοί φίλοι, μερικοί πρώην συνάδελφοι και αρκετοί παλιοί μαθητές του, δεν παρέλειπαν να έρθουν ακόμα και από μακρινές περιοχές της Αθήνας. Έστω μια φορά το χρόνο, όπως έλεγαν, θέλανε να του εκφράσουν την εκτίμηση, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους για όσα ένιωθαν ότι τους είχε εκείνος προσφέρει. Και η Κυραλένη, ολοχαρά με το ανοιχτό καρδοχαμογελό της, τους υποδεχόταν από νωρίς το απόγευμα και πηγαινοερχόταν με δίσκους γεμάτους με λογιών-λογιών χειροποίητα γλυκά. Και αργότερα, σαν έπαιρνε να βραδιάζει, οι δίσκοι κουβαλούσαν ποτηράκια με κεχριμπαρένιο κρασί και πιατέλες με σπιτικά πεντανόστιμα με ζεδάκια. Από την κουζίνα άκουσε το κουδούνι και έτρεξε να ανοίξει. Τι καλά, σκέφτηκε. Μπορεί να είναι καμιά καλή γειτόνισσα που ήρθε να με βοηθήσει μια στάλα στις δουλειές. Όμως ήταν κάτι ακόμα καλύτερο. Ήταν ο γιος της με την ύφη της. «Σκεφτήκαμε, μάνα, πως θα έχεις αρχίσει τις ετοιμασίες και ήρθαμε να σου δώσουμε ένα χεράκι», είπαν και οι δύο με μια φωνή. «Καλώστε, καλώς τα παιδιά μου. Τι χαρά. Ελάτε, ελάτε μέσα, αγάπες μου. Και ό,τι σκεφτόμουν, Νίκο μου, πως πρέπει να γεμίσουμε άλλη μια ταμιτζάνα με κρασί, γιατί απόψε με τον καλό καιρό νομίζω πως θα έχουμε διαδήλωση από φίλους και μαθητές του πατέρα σου που θα έρθουν να τον ευχηθούν. Να, εδώ την έχω. Επειδή ο πατέρας σου έχει πάει στο νοσοκομείο να δει το γείτονα που είναι άρρωστος, αν δεν είσαι πολύ κουρασμένος, γιώκα μου, πετάξου σε παρακαλώ στο καρβουνάδικο του κύριου Θανάση να σου τη γεμίσει. Από το καλό, Βαρελιέ. Εμείς οι γυναίκες θα πάμε κατευθείαν στην κουζίνα. Είναι πολλές οι δουλειές σήμερα», είπε αγκαλιάζοντας την ύφη της, γελαστή όπως πάντα. «Έφυγα κιόλας, μάνα», είπε ο Νίκος. Κιόλος χαρά άρπαξε την ταμιτζάνα και βγήκε τρέχοντας. Είχε πολύ καιρό να πάει ο ίδιος στο μαγαζί του κύριου Θανάση. Καρβουνάδικο το λέγανε, γιατί στην πραγματικότητα ήταν μια καρβουναποθήκη που προμήθευε με κάρβουνα όλες τις πισταριές της περιοχής. Είχε όμως και μερικά βαρέλια με κεχριμπαρένιο κρασί, που το μεράκι του αυτοδίδακτου ερασιτέχνη εινοποιού κύριου Θανάση το πρίγκιζε με ξεχωριστή ποιότητα και με την αντίστοιχη φήμη του στη γειτονιά. Φτάνοντας στο μαγαζί, ο Νίκος είδε την αποθήκη ανοιχτή. Μπήκε, είδε τον κύριο Θανάση σκυφτό να τακτοποιεί κάτι σακιά. Τον καλημέρισε και όπως εκείνος γύρισε να τον χαιρετήσει, ο Νίκος ξέσπασε αυθόρμητα σε γέλια. «Τι γίνεται, κύριε Θανάση, το μουντζούρι έπαιζες από το πρωί και έγινες έτσι?» «Βρε, καλώς τον. Η καρβουνόσκονη, βλέπεις, Νίκο μου, είναι πονηρούλα και ξεμητίζει από τα σακιά χωρίς να λογαριάζει ποιον και πόσο θα μουντζουρώσει». Ο Νίκος σταμάτησε να γελά, ξαφνικά σαν να θυμήθηκε κάτι που το άλλαξε τη διάθεση. Ένας κόμπος στάθηκε στο λαιμό του. Με κόπο καθάρισε λίγο τη φωνή του, ζήτησε το κρασί, πλήρωσε, χαιρέτησε και με ένα θερμό ευχαριστώ για τις ευχές που του έλεγε για τον πατέρα του ο κ. Θανάσης, έφυγε βιαστικός. Στο σπίτι οι γυναίκες τον υποδέχτηκαν με τις ποδιές και τα κεφαλομάντιλά τους στη θέση τους, χαρούμενες γιατί είχαν αρκετά προχωρήσει τις δουλειές. Όμως ο Νίκος τους φάνηκε κάπως σαν μαγκωμένος. «Τι έχεις, συνέβη κάτι?» ρώτησαν και οι δύο ανήσυχες. «Ελάτε να καθίσουμε μαζί εδώ στον καναπέ και θα σας πω». Ήπιε λίγο νερό, πήρε μια ανάσα, καθάρισε κάπως τη φωνή του και σε λίγο, εκεί στην καρβουναποθήκη, είδα μάνα τον κύριο Θανάση να έχει μουντζούρες στο πρόσωπο από καρβουνόσκονη. Και θυμήθηκα. Τι λες πως θυμήθηκα? Πως μου ήρθε δεν ξέρω. Σώπασε πάλι για λίγο. Οι δύο γυναίκες περίμεναν άφωνες στη συνέχεια. «Να, θυμήθηκα, μάνα, εκείνο το Νοέμβριο του 1940 στη Λευκάδα, στο σπίτι μας κοντά στο λιμάνι. Είχε αρχίσει ο πόλεμος και ο πατέρας είχε επιστρατευτεί, θυμάσαι? Εσύ με μένα τετράχρονο τότε και τη Μαρία μας λίγο μεγαλύτερη, κάθε φορά που σήμαινε συναγερμός γιατί πλησίαζαν αεροπλάνα στην περιοχή, κατεβαίναμε βιαστικά στη μικρή αποθηκούλα κάτω από τη στροφή της εσωτερικής ξύλινης σκάλας και περιμέναμε στριμωγμένοι να ακούσουμε το σήμα της λέξης. Μια μέρα, όταν σήμανε ο συναγερμός, κατεβήκαμε πάλι και περιμέναμε. Ο ήχος από τα αεροπλάνα εκείνη την ημέρα όλο και πλησίαζε.
και ξαφνικά άρχισε βομβαρδισμός. Θυμάμαι ότι μόλις ακούσαμε τις πρώτες βόμβες να σκάνε πολύ κοντά, εμένα και τη Μαρία μας ξάπλωσες γρήγορα-γρήγορα πάνω στα σακιά με τα κάρβουνα που φυλάγαμε εκεί. Και εσύ έπεσες πάνω μας και μας αγκάλιασες. Τότε νόμιζα πως παίζαμε κάποιο παιχνίδι. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα πως έτσι ήθελες να μας προστατεύσεις με το σώμα σου. Όταν έληξε ο συναγερμός και σηκωθήκαμε, εμείς τα παιδιά χωρίς να έχουμε πλήρη αντίληψη του κινδύνου που περάσαμε, αρχίσαμε να κοιταζόμαστε και να αλληλοκοροϊδευόμαστε, γιατί ο καθένας μας, βλέποντας τον άλλον, νόμιζε πως μόνο ο άλλος ήταν έτσι μουτζουρωμένος από καρβουνόσκονη. Σε λίγο είδαμε και σένα, μάνα, μουτζουρωμένη και αρχίσαμε να σε κοροϊδεύουμε, θυμάσαι? Και εσύ να προσπαθείς να μας χαμογελάσεις, καθώς έκανες το σταυρό σου. Να, αυτά θυμήθηκα σήμερα, μάνα, είπε και η φωνή του ράγισε. Χωρίς λέξη, μην ξέροντας αν θέλανε να κλάψουν ή να γελάσουν, σφιχτά αγκαλιάστηκαν και οι τρεις. Πόσα είχε φέρει πίσω απρόσκλητη η μνήμη. Και σαν να είχε, λέει, πασπαλίσει τις αναμνήσεις τους με μια παράξενη καρβουνόσκονη, στολισμένη με χρυσαβέμιες, αντάβιες από φως και αγάπη. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε τα ομιλήματα. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Διαβάζουμε κάποιες όμορφες, γραμμένες με ωραίο λογοτεχνικό τρόπο, ιστορίες της Μερόπης Σπυροπούλου από το βιβλίο της «Ένας ανεμιστήρας οροφής» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ενός παιδιού ενδιαφέρει τη μητέρα του. Η λύπη ενός νέου ενδιαφέρει μια νέα. Η λύπη ενός γέρου δεν ενδιαφέρει κανέναν. Βίκτορ Ούγκο. Δεν πειράζει. Ο τίτλος του επόμενου κειμένου. Η κυρά Βαγγελιό είχε σηκωθεί από τα άγρια χαράματα, παραμονή της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και εκείνη από μέρες είχε προγραμματίσει ένα σωρό δουλειές. Γιατί? Επάνε πια 6 χρόνια από τότε που έχασε τον άντρα της και σκέφτηκε πως ίσως θα ήταν καλό φέτος, θα το ήθελε και εκείνος, να γιορτάσει κάπως το όνομά της. Όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά όσο να είναι έπρεπε να συγκυρίσει καλά το σπίτι, να περιποιηθεί λίγο την αυλή και να φτιάξει και ένα γλυκό. Για μια 80χρονη γυναίκα δεν ήταν και λίγα. Εξάλλου είχε και έναν άλλο σπουδαίο λόγο για αυτή την προετοιμασία. Ένα λόγο που κάθε φορά που τον έφερε στο νου της, ένιωθε την καρδιά της να στείνει ξέφρενο χορό, ενώ δεν σταματούσε να σιγοψιθυρίζει «Δοξασμένο Θεέ μου το όνομά σου, σε ευχαριστώ Παναγίτσα μου».
Και πώς να μην ξεχυλίζει από χαρά η καρδιά της κυρία Βαγγελιός. Τα δυο της αγόρια, γιατροί, μετά το θάνατο του πατέρα τους, μέσα στην κρίση, είχαν φύγει με τις γυναίκες και τις μοναχοκόρες τους στο εξωτερικό, όπου ευτυχώς είχαν τελικώς τακτοποιηθεί. Όμως οι υποχρεώσεις τους, ο αγώνας για να τα φέρουν βόλτα, οι σπουδές των κοριτσιών τους και τόσα άλλα, δεν τους είχαν δώσει το περιθώριο να κάνουν ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Επικοινωνούσαν βέβαια συχνά μαζί της, τηλεφωνικώς και με εορταστικές κάρτες. Έτσι μάθαινε τα νέα τους. Και να πούμε την ευκαιρία ενός ιατρικού συνεδρίου που θα γινόταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα, είχαν και οι δυο τους προγραμματίσει να έρθουν. Όταν της το ανακοίνωσε ο μεγάλος της γιος, κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά της. «Και πόσες μέρες θα μείνετε στην Αθήνα?» ρώτησε με λαχτάρα. «Το συνέδριο θα γίνει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαρτίου. Προγραμματίζουμε να έρθουμε από την Παρασκευή το μεσημέρι. Θα είναι μαζί και τα κορίτσια μας που κατάφεραν να πάρουν άδεια από τα σχολεία τους. Έτσι θα φύγουμε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου πολύ πρωί». Δειλά και διστακτικά κατάφερε να ρωτήσει κομπιάζοντας. «Στο χωριό μήπως θα μπορέσετε να πεταχτείτε καθόλου?» «Νομίζω ναι, μάνα. Ευτυχώς δεν απέχει πολύ από την Αθήνα. Λογαριάζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να έρθουμε όλοι μαζί την Παρασκευή το απογευματάκι. Να σου ευχηθούμε όλοι μαζί τα χρόνια πολλά. Να δεις και τις εγγονές σου, τι ωραίες δυσποινίδες έχουν γίνει. Θα έχετε σίγουρα τόσα να πείτε». Οι εγγονούλες της. Από μωρά της κανάκευε. Είχαν φύγει 10χρονα κοριτσάκια και τώρα θα τις έβλεπε δυσποινίδες. Πόσο ανυπομονούσε να τις καμαρώσει. Είχε σίγουρα πολλά να τους διηγηθεί, αλλά είχε ετοιμάσει και κάτι ιδιαίτερο να τους δώσει. Απόβραδο πια ένιωσε κατάκοπη αλλά ευχαριστημένη. Όχι μόνο γιατί είχε τελειώσει όλες τις δουλειές, αλλά είχε πλύνει και καλοσυδερώσει και τα δύο λινά και ντυμένα από τα χέρια της τραπεζομάντιλα, που θα ήταν το δώρο της στις εγγονές της για την πρίκα τους. Έτσι αύριο μετά την εκκλησία και τη γιορτή με την παρέλαση στην πλατεία, θα μπορούσε να ξεκουραστεί με την ησυχία της, μετά να ντυθεί προσεκτικά και να αρχίσει να περιμένει τους αγαπημένους της. Έκανε την προσευχή της, βεβαιώθηκε ότι το καντιλάκι είχε αρκετό λάδι και ξάπλωσε. Πριν την πάρει ο ύπνος, το βλέμμα της άγγιξε τα κατάλευκα τραπεζομάντιλα. Καλαδιπλωμένα πάνω στο παλιό κωμό, φέγγανε θαρρή στο μισοσκόταδο σαν να της έλεγαν «Καληνύχτα, και αύριο ποιος τη χάρη σου, τι κούκλες θα αγκαλιάσεις». «Άντε, το καταλάβατε?» σιγουμουρμούρισε χαμογελώντας. Σκέφτηκε ότι τάχα τα τραπεζομάντιλα έμοιαζε ότι διαισθάνθηκαν πως από όλους τους αγαπημένους που περίμενε αύριο, στο βάθος της καρδιάς της, τις δυο εγγονούλες της λαχταρούσε πιο πολύ. Με τη χαρά πήγε την άλλη μέρα στην εκκλησία και πως φαινόταν αυτή η χαρά στο πρόσωπό της. Όσοι την πλησίαζαν για να της ευχηθούν χρόνια πολλά, κύρα Βαγγελιό, σαν συνεννοημένοι μεταξύ τους της επαναλάμβαναν: «Καλέ, συλλάμπεις ολόκληρη σήμερα». Γύρισε καταχαρούμενη στο σπίτι και αφού ησύχασε για λίγο, ετοιμάστηκε. Και άρχισαν οι δυσκίνητες ώρες της προσμονής. Κάθε φορά που άκουγε το ρόπτρο της πόρτας της να χτύπα, η καρδιά της κάλπαζε, καθώς έτρεχε να ανοίξει όλο λαχτάρα. Και έκανε στη συνέχεια μεγάλη προσπάθεια για να κρύψει την απογοήτευσή της όταν έβλεπε πως ήταν μόνο κάποια γειτόνισσα που πέρασε για να την ευχηθεί. Η ώρα περνούσε. Πήρε να βραδιάσει. Χωρίς να ακούει πια χτύπημα, πήγαινε πότε-πότε, άνοιγε την πόρτα και στείλωνε τα μάτια προς τη δημοσιά. Όμως, γύριζε σκυφτή και καθόταν ή μάλλον σοριαζόταν στο μικρό της καναπέ. Και εκεί που είχε πια στραγγίξει το στόμα της από την ανησυχία, άκουσε ένα αυτοκίνητο που σταμάτησε στο στενό δρομάκι. «Αυτή θα είναι», ψιθύρισε. Άνοιξε με ανίποτη λαχτάρα την πόρτα για να τους προϋπαντήσει και πάγωσε. Από το αυτοκίνητο βγήκαν μόνο οι δύο γη της. Με πακέτα στα χέρια και με επαναλαμβανόμενες ευχές, μπήκαν, στάθηκαν λίγο πιο μέσα από την πόρτα και την αγκάλιασαν ζεστά. Εκείνη η άφωνη ρωτούσε μόνο με το βλέμμα. Στιγμές αμηχανίας και κάτι σαν ίχνος ντροπής ρόδισε στα πρόσωπα των δύο ανδρών. Τέλος, ο μικρός γιος της είπε: «Ξέρεις, μάνα, δυστυχώς οι δύο μικρές επέμεναν να πάνε σε μια συναυλία ενός πολύ διάσημου για την νεολαία τραγουδιστή και οι μανάδες τους υποχρεωτικά έπρεπε να τις συνοδεύσουν. Σου στέλνουν όμως τις ευχές τους και την αγάπη τους και είπαν ότι θα σε δουν το καλοκαίρι αν έρθουμε πάλι για διακοπές. Λυπόμαστε, βρε μάνα, αλλά να, ξέρεις πως είναι τώρα τα νέα παιδιά». Η κυρία Βαγγελιό γύρισε βιαστικά προς το εσωτερικό του σπιτιού για να μην δουν το πρόσωπό της. Το βλέμμα της έπεσε πάλι στα καλοσιδερωμένα λινά τραπεζομάντιλα.
πώς έγινε ξαφνικά τόσο γκρίζα. Ξεροκατάπιε και κατάφερε να μην υπουρκώσει. Μια σιωπή ασήκωτη πλάκωσε. Αμέσως όμως ακούστηκε σιγανά η βραχνή της φωνή που κατάφερε να πει: «Δεν πειράζει, παιδιά μου. Καλώς ήρθατε εσείς, παιδιά μου. Ελάτε, περάστε μέσα. Μη στενοχωριέστε. Μόνο να είναι καλά οι καρδούλες μου. Να έχουν την ευχή μου. Να είναι καλά. Η Παναγία μας να τις φυλάει και να τις ευλογεί. Δεν πειράζει». Το κείμενο από το βιβλίο της Μερόπης Σπυροπούλου, «Ένας ανεμιστήρας οροφής», μια Ιρλανδική ευχή. «Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίζει πάντα, μια ηλιαχτίδα να σε ζεσταίνει, μια φεγγαροαχτίδα να σε μαγεύει, έναν φύλακα άγγελο να σε προστατεύει, ένα φίλο να σου φέρνει χαρά, πιστούς φίλους κοντά σου και όταν προσεύχεσαι να είναι ανοιχτός ουρανός για να σε ακούσει». Μια ασυνήθιστη προσευχή. Τα χρόνια που ζήσαμε στην Αμερική είχαμε νοικιάσει ένα διαμέρισμα σε μια από τις δίδυμες 12-όροφες πολυκατοικίες που είχαν χτιστεί ως συγκρότημα και ανήκαν στο Σύλλογο Συνταξιούχων Δασκάλων της περιοχής. Φυσικό λοιπόν επακόλουθα ήταν οι περισσότεροι από τους συγκατοίκους μας και γειτονές μας να είναι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί. Το πρώτο στοιχείο από τη ζωή μας εκεί, το οποίο μας είχε πραγματικά εντυπωσιάσει, ήταν η σύμπνοια και η συνεννόηση που επικρατούσαν μεταξύ τους. Επειδή για παράδειγμα το συγκρότημα αυτό κάτι σαν ιδιότυπο οίκος ευγυρίας με ανεξάρτητα διαμερίσματα, με αίθουσα συναντήσεων και δεξιώσεων, με ιδιωτική πισίνα, με κομμωτήριο κλπ, βρισκόταν σε μια πολύ όμορφη καταπράσινη περιοχή, αλλά λίγο έξω από την πόλη, οι συγκάτοικοι και οι συνιδιοκτήτες είχαν συμφωνήσει και αγοράσει από κοινού ένα μικρό γαλάζιο λεωφορείο. Με απαραβία στο ωράριο και με οδηγό τον πάντοτε γενναιόδωρο σε αστραφτερά και κατάλευκα χαμόγελα ευαίνινο και γιγαντιαίο Αρθούρο, το ιδιόκτητο αυτό γαλάζιο λεωφορείακι έκανε κάθε μέρα αρκετά τακτικά δρομολόγια για εξυπηρέτηση των ενίκων. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μας προκάλεσε πολύ θετικές εντυπώσεις ήταν το ότι η αλληλοβοήθεια και η αλληλοεξυπηρέτηση μεταξύ των συγκατοίκων και γειτόνων για τις πολλές και διάφορες ανάγκες τους ήταν για αυτούς μια αυτονόητη και συνηθισμένη καθημερινή πράξη. Τόσο που ακόμα και κάποιοι που μετακινούνταν μόνο με αναπηρικά καροτσάκια να μην στερούνται τις βόλτες τους στην πόλη, τα ψώνια τους αλλά και την ψυχαγωγία τους. Μάλιστα μετά από λίγο καιρό διαπιστώσαμε με αληθινό θαυμασμό ότι λίγο πριν από τις πολλές και οργανωμένες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εκδρομές τους, που δεν ήταν σπάνιες ή κοντινές, γινόταν από τους οργανωτές μια συστηματική κατανομή καθηκόντων και υπηρεσιών. Έτσι αυτοί που η φυσική τους κατάσταση και η αντοχή τους το επέτρεπαν, αναλάμβαναν εθελοντικά πάντα και εκπεριτροπή στην εξυπηρέτηση και τη φροντίδα των όποιων γειτόνων τους είχαν ανάγκη βοήθειας κατά τις μετακινήσεις τους. Κατά την τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά της παραμονής μας εκεί, οι διάφορες υποχρεώσεις μας δεν μας επέτρεπαν να λείψουμε στην Ελλάδα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι γείτονες είχαν δείξει πραγματική συμπάθεια για την οικογένειά μας, χαίρονται να κουβεντιάζουν μαζί μας και ιδιαιτέρως με τα παιδιά μας. Έτσι μαθαίνοντας ότι αυτή τη χρονιά θα γιορτάζαμε εκεί και εμείς τα Χριστούγεννα, μας προσκάλεσαν με πολύ θερμά λόγια αν θέλαμε να συμμετάσχουμε στη γιορτή που ετοίμαζαν για όσους ενίκους δεν θα πήγαιναν στους δικούς τους. Όπως ήταν φυσικό, δεχθήκαμε την πρόσκλησή τους με χαρά. Με την επιστροφή από τη Θεία Λειτουργία, όσων είχαν δεχθεί τις πρώτες πρωινές ευχές του Αρθούρου, η γιορτινή μέρα συνεχίστηκε με την παρακολούθηση μιας πολύ ωραίας εκτέλεσης του Ορατορίου Μεσσίας του Χέντελ. Στη συνέχεια και με την οργανωμένη συμμετοχή όσων είχαν εθελοντικά αναλάβει διάφορα καθήκοντα, στρώθηκε ένα εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πριν αρχίσει το γεύμα, μια σχετικά νεότερη δασκάλα είπε την προσευχή που είχε γράψει για αυτήν ειδικά την ημέρα και στην οποία είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αλληλεγγύης και της έγνοιας για το διπλανό, που δικαιώνουν, όπως είπε, την ενσάρκωση και τη γέννηση του Θεού της αγάπης στη γη. Είχε όμως και μια ιδιαίτερη αναφορά στη χαρά και την ευλογία του ότι παρευρίσκονταν στο γιορταστικό του τραπέζι και μια αγαπητή οικογένεια αδελφών χριστιανών από ξένη πατρίδα.
Όταν η προσευχή αυτή ολοκληρώθηκε, ένας πολύ σεβάσμιος κύριος ζήτησε την άδεια να πει και αυτός μια κάπως ασυνήθιστη, όπως είπε, προσευχή. Την είχε αυτοσχεδιάσει την προηγούμενη νύχτα, καθώς αναλογιζόταν ότι σε λίγες μέρες, με τον ερχομό του νέου χρόνου, θα συμπλήρωνε την 8η δεκαετία της ζωής του. Το αίτημά του έγινε αμέσως δεκτό με ενθουσιασμό από τους συνδετημόνες. Όπως καταλάβαμε, ήταν γνωστός στην Ομίγυρη για τις όφρονες αλλά και χαριτωμένες σκέψεις του. Ο γεραρός δάσκαλος άρχισε χαμογελαστός, με σταθερή και μιλήχια φωνή, την ασυνήθιστη προσευχή του. «Θεέ της αγάπης, εσύ που σαν σήμερα γεννήθηκε στη γη, ξέρω πως με αγαπάς, όπως και εσύ ξέρεις καλά τι έχω στην καρδιά μου για σένα. Ξέρεις ακόμα πως γερνάω και πως κάποια μέρα, όχι πολύ μακρινή, θα είμαι στα αλήθεια ένας γέρος. Γι' αυτό πολύ σε παρακαλώ, εσύ που σκορπάς τόσο απλόχερα την αγάπη σου σε εμάς, τα παιδιά σου, άκουσε σήμερα αυτή την προσευχή μου. Φύλαξε με από τη θανάσιμη συνήθεια του να πιστεύω ότι πρέπει να έχω πάντα γνώμη για όλα και πρέπει να την εκφράζω δυνατά σε κάθε ευκαιρία. Απαλλαξέ με από την ακαταμάχητη επιθυμία μου να βάζω σε τάξη όλες τις υποθέσεις όλων των γύρω μου. Κάνε να είμαι σκεπτόμενος και σόφρον, αλλά όχι κατσούφης και γκρινιάρης, ευχάριστος αλλά όχι ανόητος. Να βοηθώ με την κρίση μου όταν μου το ζητούν, αλλά χωρίς να δογματίζω. Έχοντας αποκτήσει με τη χάρη σου, Θεέ μου, τόσα αποθέματα σοφίας, συχνά μου φαίνεται πως είναι πολύ κρίμα και άδικο να τα αφήνω έτσι αχρησιμοποίητα. Αλλά να ξέρεις, Θεέ μου, θα ήθελα να μου απομείνουν στο τέλος και μερικοί φίλοι. Κράτησε το μυαλό μου ελεύθερο από την τάση για επανάληψη ατέλειωτων και ασήμαντων λεπτομεριών και στέλνε το αεράκι σου για να με σπρώχνει να φτάνω γρήγορα σε αυτά που έχουν ουσιαστική σημασία. Κάνε να ολοκληρώνω τις διηγήσεις μου χωρίς άχρηστες παρενθέσεις και ακατάσχετη φλιαρία. Κράτησε τα χείλη μου σφραγισμένα σε ό,τι έχει σχέση με τους πόνους από τα αρθριτικά μου, με τη χοληστερίνη μου, το ζάχαρο και τα σκαμπανεβάσματα της πίεσής μου. Αισθάνομαι ότι με τα χρόνια όλα αυτά αυξάνονται. Αλλά κάπως, σαν να μου φαίνεται πως και η ευχαρίστηση από την εξιστόρησή τους γίνεται και αυτή με τα χρόνια μεγαλύτερη και γλυκύτερη. Συγχρόνως όμως, Άγιε Θεέ, δώσε μου και την υπομονή να αντέχω να ακούω τις ατέλειωτες σχετικές διηγήσεις των άλλων γύρω μου. Δεν τολμώ, Θεέ μου, να σου ζητήσω να βελτιωθεί η μνήμη μου που γερνάει και αυτή μαζί μου. Αλλά τουλάχιστον κάνει να αυξηθεί η ταπεινοφροσύνη μου για να ελέγχω την εριστική βεβαιότητα που συχνά με παρασύρει στο να επιμένω, όταν διαπιστώνω ότι η δική μου μνήμη συγκρούεται με τη μνήμη των άλλων. Και σε παρακαλώ, ψιθύριζέ μου κατά καιρούς το αυτί μου όμως, ότι μπορεί και να έχω κάνει λάθος. Και ακόμα θύμιζέ μου πως το να πηγαίνω πολλές φορές στο ίδιο δωμάτιο γιατί δεν θυμάμαι τι πήγα να κάνω, τελικώς καλό μου κάνει. Γιατί με σηκώνει από τον καναπέ και με βοηθά να ασκούμε κάπως. Δώσε μου τέλος, Θεέ μου, την ευλογημένη ικανότητα να χαίρομαι με τις μικρές χαρές που μου στέλνεις και να διαπιστώνω ότι συμβαίνουν και καλά πράγματα γύρω μου σε ανύποπτους τόπους και χρόνους. Όπως επίσης, σε παρακαλώ, χάρισε στην όρασή μου την επιλεκτική ικανότητα να μην βλέπεις τους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω μου ελαττώματα, αλλά να ξεχωρίζει πολλά και απρόσμενα χαρίσματα. Και προπαντός, Θεέ μου, αξίωσέ με να θέλω και να μπορώ με τη χάρη σου να το παραδέχομαι και να τους το εκφράζω δυνατά. Για όλα αυτά θα έχεις τη δική μου ισόβια ευγνωμοσύνη, Χριστέ μου, Θεέ της αγάπης. Πιστεύω όμως πραγματικά ότι θα σε ευχαριστούν σίγουρα και όσοι συμβαίνει να ζουν κοντά μου και γύρω μου. Η ώρα όμως πέρασε, δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κείμενο της Μερόπης Σπυροπούλου. Διαβάσαμε όμως αυτή την όμορφη προσευχή από το βιβλίο «Πάντοτε ένας αναμνηστήρας οροφής και άλλες ιστορίες» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Να είστε καλά, γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σωτηρίου Κόλια. Για το δόγμα και τη λατρεία. Τι είναι το φιλιόκοβε? Γιατί οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούν ένζυμο άρτο ενώ η Λατίνη άζυμο? Γιατί στη Δύση υπάρχει αγαμία του κλήρου? Γιατί